Τυραννία,
450 έτη, 4,5 αιώνες, μας καταδυνάστηκαν, μας έσφαζαν, μας έδερναν όπως τον Άγιο Χαράμα που ειδίνει, μας έψηναν ζωντανούς, σε φρικτά μαρτύρια μας υπέβαλαν. Χύθηκαν ποταμοί αιμάτων για να αποκτήσει το έθνος ελευθερία και να δημιουργηθεί κράτος, ελληνικό κράτος. Δεν μας ταπείνωσαν μόνο τον καιρό της λεγόμενης τουρκοκρατίας. Μας ταπείνωσαν και άλλες φορές. Στον αιώνα μας συνέβη η μικρασιατική καταστροφή. Ξεριζώθηκε ο ελληνισμός από τη Μικρά Ασία, όπου κατοικούσε 3.500 περίπου χρόνια. Ξεριζώθηκε ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία από τη Μικρά Ασία, που ευδοκιμούσε 1.900 χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν, κατακρεολογήθηκαν από τους βαρβάρους. Γενοκτονία του ελληνισμού. Ταπεινώθηκε το έθνος σε ένα ευγενέστατο διαμέρισμα του ελληνισμού, στη μεγαλόνισο Κύπρο, στις ημέρες μας, το 1974. Ο βάρβαρος Αττίλας κατέλαβε το 38% του κυπριακού εδάφους και κατέσφαξε και ατίμασε και οργίασε. Ταπεινώθηκε το έθνος το 1987 με το σεισμικ. Ταπεινώθηκε το έθνος με αναρρύθμιτες παραβιάσεις του εναερίου και του θαλασσίου χώρου του. Μέχρι την Εύβοια έκαναν παραβιάσεις οι Τούρκοι. Και κάνουν. Ταπεινώθηκε και προημερών στις Βραχονησίδες Ήμια. Γιατί λέμε ότι ταπεινώθηκε το έθνος? Διότι μας εξανάγκασαν οι σύμμαχοι, οι λεγόμενοι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι, να αποχωρήσουμε από το σπίτι μας για να μην εκραγεί πόλεμος. Είπαν θα αποχωρήσουν από τις Βραχονησίδες και οι τουρκικές δυνάμεις και οι ελληνικές. Να αποχωρήσει από το σπίτι και ο κλέφτης και ο νοικοκύρης. Οι Αμερικάνοι τήρησαν, λέει, ίση απόσταση από τους Έλληνες και από τους Τούρκους. Ίση απόσταση από τον κλέφτη και από τον νοικοκύρη. Το οποίο σημαίνει ότι είναι υπέρ του κλέφτη. Γιατί ταπεινώθηκε το έθνος, αδελφοί μου?
συνεχώς προκλήσεις. Ανοίξτε την Παλαιά Διαθήκη. Ανοίξτε τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιούσιος λαός του Θεού ο Ισραήλ. Ο μόνος λαός προ Χριστού που γνώριζε τον αληθινό Θεό, είχε την αληθινή θρησκεία. Γι' αυτό ο Μεσσίας, ο Σωτήρ, προήρθε από το Ισραήλ. Αλλά ο εκλεκτός, ο περιούσιος λαός, πολλές φορές ασεβούσε, αποστατούσε από το Θεό. Και όταν ασεβούσε στο Θεό, όταν αποστατούσε από το Θεό, τι έκανε ο Θεός? Παιδαγωγικά φερόμενος ο Θεός, έστρεφε τις διαθέσεις άλλων εθνών ισχυρών εναντίον του Ισραήλ, του επετίθετο, το συνέτριβαν και το ταπείνωναν. Εξήγηρε Ασσυρίους, Βαβυλωνίους, Αιγυπτίους και άλλους λαούς και το ταπείνωναν. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελληνικό έθνος. Το ελληνικό έθνος είναι ο εκλεκτός, ο περιούσιος λαός της Καινής Διαθήκης. Δεν το λέμε επειδή είμαστε Έλληνες. Το λέμε διότι αυτή είναι η ιστορική αλήθεια. Κανένα έθνος δεν προσέφερε τόσο πολλά στο Χριστό και στο Χριστιανισμό όσο προσέφερε το ελληνικό έθνος. Αλλά και ο Σάκης το ελληνικό έθνος ξέφευγε από τον δρόμο του Θεού, αποστατούσε και ασεβούσε, το ταπείνωνε ο Θεός. Η περίοδος της τουρκοκρατίας ήταν μια πολύ μακρά ταπείνωση στο έθνος για πολύ μεγάλη ασέβεια και αποστασία. Κάποιο όραμα που του υπενθύμησε ο ίμιστος, ο Άγιος Γέροντας της εποχής μας, ο Πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, φανέρωσε ότι όταν ο Θεός επέτρεψε την άλωση της Κωνσταντινοπόλεως, την επέτρεψε διότι μέσα στην βασιλεύουσα των πόλεων δεν υπήρχαν ούτε πέντε αληθινοί χριστιανοί. Πλούτιζαν, θησάπεζαν, έτρωγαν, έπιναν, οργίαζαν και ήρθε ο βάρβαρος και τους κατέλαβε. Το έθνος ταπεινώθηκε και απειλείται με νέα και μεγαλύτερη και πολύ μεγαλύτερη ταπείνωση. Όλοι οι Έλληνες είμαστε ανήσυχοι αυτό τον καιρό και οι ξένοι εκδηλώνουν βίτερη και αυτή ανησυχία για μας ότι μπορούν να συμβούν νέα θερμά επεισόδια και να εκραγούν
βγει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Όταν οι ξένοι λέγουν ότι έχουν τέτοιες ανησυχίες, σημαίνει ότι έχουν χαλικεύσει τέτοιες καταστάσεις. Οι σκοτεινές δυνάμεις που κινούν σήμερα τα νήματα της ζωής των μικρών εθνών προκατασκευάζουν πολέμους. Τα κάτι δεν έχουν ηθική. Έχουν μόνο συμφέροντα. Κι αν είναι ένα έθνος που φθονείται περισσότερο από όλα τα έθνη και το επιβολεύονται περισσότερο οι σκοτεινές δυνάμεις, είναι το ελληνικό έθνος, διότι είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας. Γιατί πολεμήθηκαν και σφαγιάστηκαν οι αδελφοί μας Σέρβοι στη Βοσνία? Διότι είναι Ορθόδοξοι. Και όταν έκλεισε η πληγή στη Βοσνία, οι Σέρβοι είπαν, τώρα έκλεισε σε εμάς η πληγή, περιμένετε να ανοίξει σε εσάς τους Έλληνες. Ο Χόλμπρουκ είναι πνευματικό παιδί του μισέλληνα Κίσιγκερ, γραμματέας του Κίσιγκερ. Αλλά είπαμε, ο Θεός στρέφει τις διαθέσεις εχθρών και φίλων εναντίον μας, διότι έχουμε ασεβήσει πολύ και προκαλέσει πολύ το Θεό τους τελευταίους καιρούς. Και πώς μπορεί να σωθεί το έθνος, πώς μπορεί να σωθεί η πατρίδα μας από νέα δοκιμασία? Πρέπει να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μας. Αυτό είναι δευτερεύον. Πρέπει να ισχυροποιήσουμε το στρατό. Ασφαλώς πρέπει να ισχυροποιήσουμε και πάντοτε πρέπει να είναι ισχυρός ο στρατός, αλλά και αυτό δεν είναι το πρώτο. Πρέπει να αναζητήσουμε νέους συμμάχους. Αν έχουν μυαλό αυτοί που κυβερνάνε, αφού οι δυτικοί συμμαχοί μας επιβουλεύονται, πρέπει να συνάψουν συμμαχίες με όλα τα κράτη που είναι γύρω από την Τουρκία και προπάντων με τους Ορθοδόξους αδελφούς μας Ρώσους. Αυτές τις ημέρες που συνέβη η ελληνοτουρκική κρίση στα Βραχονίσια Ήμια, ο Ρώσος κατέβασε 50.000 στρατιώτες στα σύνορα Ρωσίας-Τουρκίας. Αλλά το πρώτο πράγμα, αδελφοί μου, και το κύριο για να σωθεί το έθνος είναι αυτό που διδάσκει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Είναι τα χριστιανοί Ορθόδοξοι, άνθρωποι της Εκκλησίας, πήγαμε σήμερα στους Ιερούς Ναούς
την φορεότερη, τη διδακτικότερη και τη συγκινητικότερη παραβολή του Κυρίου μας. Την παραβολή του ασώτου. Τι σημαίνει άσωτος? Εκτός σωτηρίας σημαίνει. Με την κακή διαβολή του, με την άτακτη και αμαρτωλή ζωή του, ο νεότερος Υιός της παραβολής κατήντησε άσωτος, έθεσε τον εαυτό του εκτός σωτηρίας. Αλλά σε μια ώρα δυστυχίας ήλθεν εις εαυτόν. Μέχρι τότε ήταν εκτός εαυτού. Η δυστυχία, η σκληρή πραγματικότητα, το άθλιο καταδημά του, τον έκαναν να συνέλθει και σε μια στιγμή την άφηκε επάνω παίρνοντας την ηρωική απόφαση. Θα επιστρέψω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό, στο Θεό δηλαδή, και σε σένα, και δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Υιός σου. Κάνε με ένα μισθωτό, ένα εργάτη, να τρώω ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό είναι η μετάνοια. Το πρώτο και το κυριότερο, το κύριο πράγμα για να σωθεί το έθνος, αδελφοί μου, όπως και για να σωθεί κάθε αμαρτωλός, είναι η μετάνοια. Για ένα έθνος πρέπει να δείχνει μετάνοια γυναιβητική για να σωθεί. Η Νινεβή ήταν πόλης μεγάλη, 600.000 πληθυσμός. Ο Θεός διέταξε τον Ιωνά να μεταβεί στην Νινεβή και να κάνει αυτό το συντομότατο κήρυγμα. Έτσι τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφήσεται. Τρεις ημέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί. Αμαρτωλή ήταν οι Νινεβίτες. Δεν γνώριζαν άλλωστε τον αληθινό Θεό. Είχαν τον έμφυτο φυσικό νόμο, αλλά τον παρέτηναν. Όργια έκαναν. Αλλά δεν ήσαν πονηροί και υπερήφανοι όπως είναι οι σύγχρονοι λαοί, οι σύγχρονοι άνθρωποι. Παρά την αμαρτωλότητά τους, είχαν μια απλότητα και ένα αίσθημα φόβου απέναντι του Θείου. Και όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά, ακόμη τρεις ημέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί, ανησύχησαν, τρόμαξαν και έπεσαν σε νηστεία και σε προσευχή από τα ανάκτορα μέχρι την τελευταία καλύβη, από το βασιλιά μέχρι τον τελευταίο πολίτη, και φόρησαν σάκους και είπαν: Μήπως ο Θεός μας λυπηθεί και δεν μας καταστρέψει. Ω Αγία απλότης αυτού του λαού. Μετανόησαν αυτοί, μετανόησε και ο Θεός για την απόφαση που είχε πάρει και δεν τους κατέστρεψε. Νινεβητικής μετανοίας έχουμε ανάγκη. Μετανοίας από τους άρχοντες μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερο
μεγαλύτερες και πνευματικότερες ευθύνες και πρέπει πρώτοι να δώσουν το παράδειγμα της μετανοίας, αδελφοί μου, είναι οι κληρικοί. Οι κληρικοί είναι. Από τους κληρικούς, τους αντιπροσώπους του, τους πνευματικούς καγούς και οδηγούς του λαού, ο Θεός έχει τις πρώτες και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πρώτοι λοιπόν πρέπει να δώσουν παράδειγμα μετανοίας οι κληρικοί και να αποδείξουν τη μετάνοια με έργα μετανοίας, όπως είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Πολλοί κληρικοί είναι πνευματικώς αδιάφοροι και ξεροί επαγγελματίες. Δεν κατήχησαν τον ελληνικό λαό. Δεν έκαναν ζωντανά κηρύγματα στον ελληνικό λαό οι πολλοί κληρικοί. Αρκέστηκαν σε μια ξηρή τέλεση των ιερών ακολουθιών. Δεν συγκινήθηκαν και δεν συγκίνησαν. Ο ελληνικός λαός στο βάθος του είναι ευγενής, φιλότιμος λαός. Είναι λαός καλής πάσας, όπως λέγει απλά ο λόγος. Ένας ξένος που μελέτησε την ψυχολογία, τα ήθη, τα έθιμα, τη ζωή του ελληνικού λαού, απεφάνθη ως εξής. Ο ελληνικός λαός είναι ο ευγενέστερος, ο πιο φιλότιμος λαός του κόσμου, αλλά έχει την ατυχία να κυβερνάται από λογοδίτες. Να μετανοήσουν λοιπόν οι επαγγελματίες κληρικοί και να ανησυχήσουν και να δραστηριοποιηθούν και να κατηχήσουν τον ελληνικό λαό και να κηρύξουν στον ελληνικό λαό με ζωντανά κηρύγματα και να συναρπάσουν τον ελληνικό λαό. Αυτό σημαίνει μετάνοια και έργο μετανοίας. Να μετανοήσουν κληρικοί που πλούτησαν και δυσάβρισαν από το πετραχύλι και το ομοφόρυβο και έγιναν σκάνδαλα φιλαργυρίας όπως ο Ιούδας. Να μεταβήσουν προπάντων οι δεσποτάδες που έχουν τεράστιο εγωισμό εκτός ολίγων, αυταρχικοί τύποι, δεσποτάτες όνομα και πράγμα. Πολύ πολύ διαφέρει το αξίωμα του αρχιερέως από το αξίωμα του ιερέως, λένε οι πατέρες, στηρίζεται στη γραφή, αλλά αυτοί απομάκρυναν το αξίωμά τους από το αξίωμα του ιερέως ως ο ουρανός από τη γη. Μας έγιναν υπερβατικά και ιδανικά όντα. Παπίσκοι έγιναν. Να ταπεινώσουν οι δεσποτάδες τον εγωισμό τους. Να καταλάβουν ότι είναι αμαρτωλοί και εθνητοί και ότι δεν τους εξέλεξε ο λαός, αλλά κλείνει.
μετάνοια αρχιερέων σημαίνει να επανορθώσουν κραυγαλαίες αδικίες που έχουν διαπράξει εις βάρος κληρικών και λαϊκών. Να αφήσουν την απάθεια, το μίσος και την κακία και να αποκτήσουν αγάπη και συμπάθεια ως αρχιερείς προς τους συνανθρώπους και ιδίως προς τους εν Χριστώ αδελφούς τους οποίους αδίκησαν. Να γίνει κάθαρση μέσα στον κλήρο. Πολλοί κληρικοί διέπραξαν φοβερά σκάνδαλα ανηθικότητος και κατασκανδάλισαν το λαό και απομάκρυναν πολλούς από την Εκκλησία και πλήθυναν τις τάξεις των αδιαφόρων και των αιρετικών, των εχθρών της Εκκλησίας. Να ενεργηθεί κάθαρσης μέσα στην Εκκλησία. Η ανάξη, εάν μετανοούν, πρέπει μόνοι τους να κρεμάσουν τα πετραχίλια τους και τα ομοφοριά τους και να απομακρυνθούν από τα ιερά της ιαστηρία. Και αν δεν θέλουν να το κάνουν μόνοι τους, να το κάνει η προϊσταμένη αρχή τους. Και να πάψει αυτή η διαίρεση που δημιούργησαν κακοί αρχιερείς μέσα στην Εκκλησία. Διήρησαν τους ανθρώπους σε δύο παρατάξεις. Τους ανθρώπους του εκκλησιαστικού κατεστημένου και τους άλλους τους οποίους χαρακτηρίζουν ως παρεκκλησιαστικούς και εξωεκκλησιαστικούς και αξίους αφορισμού. Αδελφοί μου, όταν στην Κύπρο έγινε η διαίρεση της ιεραρχίας, ο πατήρ Αυγουστίνος έτυχε να είναι εδώ στην Αθήνα και το μεσημέρι παρακάθισε στην τράπεζα της αδελφότητος και μόλις έγινε λόγος για τη διαίρεση της ιεραρχίας της Κύπρου, σταμάτησε από το όμως να τρώει, πήρε ένα άλλο ύφος αυστηρό, όπως συμβαίνει όταν έχει να πει κάτι πολύ σοβαρό και μας είπε, ήμουν παρόν. Παιδιά, θυμηθείτε αυτή την ώρα. Η διαίρεση εκκλησιαστική στην Κύπρο θα φέρει μια μεγάλη συμφορά. Σε λίγο εισέβαλε ο Ατήλας. Και το αφηνίασμα των δεσποτάδων της Ελλάδος, εάν δεν υπάρξει μετάνοια, θα φέρει συμφορά, αδελφοί μου. Εγώ πολλές φορές που κήρυξα σε αυτή την αίθουσα, σας είπα ότι δεν είμαι προφήτης. Διαβάζω τη γραφή, βλέπω το πνεύμα της γραφής. Πολλές φορές σας είπα, είναι μαγνητοφωνημένες οι σε κασέτες, για τις ασέβειές μας, για τις προκλήσεις κατά το Θεό, πολλές φορές είπα, θα πληρώσουμε με εθνική ταπείνωση. Στα τα λόγια δεν τα καταλαβαίνουν οι πολιτικοί που κυβερνούν, οι κοσμικοί άνθρωποι, αυνεμάτιστοι. Αλλά οι χριστιανοί τα καταλαβαίνουν. Για να σωθεί το έθνος, πρέπει να μεταλύσουν μετά τους εκκλησιαστικούς ηγέτες υπό
πολιτική γέννηση. Και είναι πολλά τα αμαρτήματα των πολιτικών ηγετών για τα οποία πρέπει να αμαρτήσουν. Πρέπει να μετανοήσουν. Είναι πολλά τα αμαρτήματά τους για τα οποία πρέπει να μετανοήσουν. Μέσα στη Βουλή, πολλοί εθνοπατέρες είναι άπιστοι και άφεοι. Ένας από αυτούς τους σημερινούς υπουργούς, που έχει πολύ μεγάλο υπουργείο, είναι άθεος. Φορούσε άρωτα και σκουλαρίκι στο αυτί, τόσο σοβαρός είναι. Και τέλεσε προσφάτως πολιτικό γάμο, μεγάλης ηλικίας αυτός, με μια κοπέλα 24-25 ετών. Μην αναφέρετε ονόματα. Για ένα άλλο που έχει επίσης σημαντικότατο υπουργείο, η εφημερίδα Εστία προετών έγραψε ότι είχε δηλώσει ότι είναι χιλιαστής. Ένας άλλος που έχει επίσης σημαντικότατο υπουργείο είχε πει ότι τα παιδιά μπορούν να συνοσιάζονται με τις μανάδες τους. Έστω! Ενδεικτικώς ανέφερα τρεις περιπτώσεις ανθρώπων που κατέχουν σήμερα μεγάλα υπουργεία. Λυπάμαι τον ταλέπορο τον πρωθυπουργό τον καινούργιο του Σιμίτη. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει καλές διαθέσεις ο άνθρωπος, να είναι ανώτερος σαν το προηγουμένο, στο μέλλον θα δείξει αυτή άλλα δείγνηση. Πώς θα τα καταφέρει με τέτοιους υπουργούς? Οι ληστές και οι άθεοι να εγκαταλείψουν τον ηλισμό και την αθεία. Πολλοί εθνοπατέρες είναι μασόνοι, όεστοι, πουλημένοι. Μέσα στις μασονικές του ΕΣ για να πάρουν το χρήσμα, να ανεβούν σε μεγάλα αξιώματα, να καταλάβουν μεγάλες θέσεις. Πρόδωσαν τη συνείδηση. Συναλλαγές γίνονται μέσα στις τοές. Οι σκοτεινές δυνάμεις, ο διάβολος τους λέει πέστε, προσκυνήστε με και θα σας δώσω μεγάλα αξιώματα. Και παίρνουν τα αξιώματα με ανταλλάγματα. Να κάνουν όμως να αποδυναμώνουν το κράτος και το έθνος. Οι μασόνοι να εγκαταλείψουν τη μασονία. Ο αρχιμασόνος της Ελλάδος Μανέας είπε, δήλωσε ότι και μέσα στην ιεραρχία υπάρχουν ιεράρχες μασόνοι και αυτοί να εγκαταλείψουν τη μασονία πρώτη. Να δηλώσουν. Να μηνυθεί ο Μανέας, να αναγκαστεί να κατονομάσει τους μασόνους αρχιερείς. Μετάνοια πολιτικών αρχόντων σημαίνει να καταργήσουν τους αντιχρίστους νόμους, το νόμο του συνενετικού διαζυγίου που διαλύει τις συζυγίες και τις οικογένειες, το νόμο της αποποινικοποιήσεως της μοιχείας, το νόμο του εκτρός.
200, 300, 400, 500 χιλιάδες εκδρώσεις τα τελευταία χρόνια γίνονται στην Ελλάδα ετησίως. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Το πρώτο έγκλημα είναι η Χριστοκτονία. Ότι οι άνθρωποι εφώνευσαν τον Χριστό. Μετά την Χριστοκτονία έρχεται το έγκλημα της παιδοκτονίας των εκτρώσεων. Μη μου λέτε ότι υπάρχουν και καλοί βουλευτές. Μέσα στον κλήρο υπάρχουν καλοί κληρικοί. Μέσα στην ιεραρχία υπάρχουν και καλοί επίσκοποι. Μέσα στη Βουλή να μην μου πείτε ότι υπάρχει καλός πολιτικός. Ένας αν υπήρχε θα χαλούσε τον κόσμο να καταργηθεί ο νόμος για τις αγρότες. Πώς το υποφέρω να σκοτώνονται εκατοντάδες χιλιάδες αθώα παιδιά το χρόνο τη στιγμή που οι εχθροί μας αυξάνονται και πληθύνονται και θα μας πνίξουν και μόνο με το σάλιο τους. Θα είναι άξιος πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης που είπε ότι θέλει να προσφέρει νέο ήθος ή αν καταργήσει αυτό το νόμο που σκοτώνει την Ελλάδα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει. Μετά είναι των πολιτικών σημαίνει να δώσουν χριστιανική κατεύθυνση στην παιδεία και να επιβάλλουν τάξη και πειθαρχία στην παιδεία. Όχι τα μαθητούδια να κάνουν συνδικαλισμό και να μην σέβονται δασκάλους και καθηγητάς και να κάνουν συνέχεια απεργίες και καταλήψεις. Να επιβάλλουν τάξη και να μάθουν τα μελληνόπουλα γράμματα. Μετάνοια σημαίνει να πατάξουν οι πολιτικοί την αναρχία και να καταδιώξουν τους εμπόρους των ναρκωτικών. Μετάνοια σημαίνει να λύσουν τα χέρια της αστυνομίας. Έχουμε αστυνομία με δεμένα χέρια. Να λύσουν τα χέρια της αστυνομίας και να γίνει η αστυνομία όπως ήταν όταν εγώ ήμουν φοιτητής, επιδαρκητή. Μετάνοια σημαίνει να επαναφέρουν στον τόπο την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη. Όχι κάθε κυβέρνηση που έρχεται να ευνοεί τους ειδικούς της και να αδικεί τους άλλους, έστω κι αν είναι μεγάλες ικανότητες και αξίες. Πέρασα από ένα συνοικισμό εργατικών κατοικιών. Μου λένε, βλέπεις, αυτή είναι εργατική κατοικία. Εδώ πήρε διαμέρισμα, όχι κάποιος φτωχός, άσπρος, κάποιος πολύτεκνος, αλλά ένας που έχει δύο ακόμη σπίτια δικά του. Και πώς πήρε το, είναι δεπόματος που λέμε. Είμαστε υπεράνω κομμάτων και υπεράνω κυβερνήσεων. Ένα ωραίο μέτρο, γιατί τώρα θα το λέμε ωραίο, ποιος δεν το δει το ωραίο, ωραίο δεν ήταν ως άνθρωπος. Έλαβε μια κυβέρνηση χρόνια υπέρ των πολιτεύων και τους έβρεκε λεωφορεία να πάρουν το ψωμί του, να τρέχουν τα παιδιά τους. Ήρθε η κυβέρνηση, πήρε τα λεωφορεία, λοιπόν, και θα έβρεκε στους δικούς της.
πολύ 500 δισεκατομμύρια. Αυτή που ικανοποιήθηκε η δική της. Να καταργηθεί το ρουσφέτη! Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρό έθνος χωρίς δικαιοσύνη. Τι έκαναν αυτοί οι άθλοι, οι πολιτικοί, οι άθλοι και οι πανάθλοι. Πήραν ανθρώπους που υπηρετούσαν ευόρκους στο κράτος, στο λαό, επί δεκαετίες. Άνθρωποι με διπλώματα, με αξία, με πείρα, με κύρος και τους κατήρησαν και στη θέση τους εγκατέστησαν παιδάρια διότι ήταν του κόμματος. Πώς να σταθεί τέτοιο κράτος? Μετάνοια των πολιτικών τι σημαίνει? Να πάνε και αυτοί σαν αμαρτωλοί και σαν μεγάλη αμαρτωλή, πολύ μεγάλη αμαρτωλή, που αμαρτάνουν εις βάρος ολοκλήρου έθνους. Να πάνε και αυτοί να βρουν πνευματικούς πατέρες και να σωριάσουν μπροστά στα πόδια τους τον εγωισμό τους και να εξομολογηθούν τα τεράστια αμαρτήματά τους και εγκλήματά τους και να εκκλησιάζονται και να κοινωνούν και να μιλάνε τη γλώσσα του Ευαγγελίου με τη Βουλή. Μετάνοια αρχόντων τι σημαίνει? Τους τελευταίους καιρούς η δημοκρατία, η περίφημη αυτή και περιβόητη δημοκρατία, έχει ερμηνευτεί ως ασυδοσία. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Να γκρεμίζει, να καταστρέφει, να καίει και η αστυνομία να θεάται απαθής και να μην διάει. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Να πατάξουν την αναρχία και να εδραιώσουν στην πατρίδα μας αληθινή δημοκρατία. Δημοκρατία σημαίνει όχι ασυδοσία. Να πατάξουν την ασυδοσία που επικρατεί στα μέσα της δημοσιότητος, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Δεν μπορεί ο καθένας που εμφανίζεται από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο ή γράφει στις εφημερίδες να γράφει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, μάλιστα και εις βάρος του έθνους. Να παρουσιάζονται στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις καθάρματα, Έλληνες καθάρματα, δημοσιογράφοι, και να λένε ότι η δυτική Θράκη δεν είναι ελληνική. Δεν μπορεί, κύριε, στην ορθόδοξη χριστιανική Ελλάδα να προβάλλεις με όλα τα μέσα της δημοσιότητος τη διαφθορά και τη διαστροφή, την ομοφιλοφιλία και τους τραβιστή. Εκεί φτάσαμε. Να πάρουμε τον παγάδα υπέρ τον τραβιστή και τη μαγεία και τον σατανισμό ακόμη. Μετάνοια ορισμένων πολιτικών σημαίνει να πάνε να εξομολογηθούν και να πούνε «Φτίσαμε μέσα στην Πολυμήθρα που βαπτιστήκαμε και ζητάμε συγχώρεση». Πώς φτίσατε? Φτίσαμε διότι είχαμε σχέσεις με μάγους και συμβολιόμασταν μάγους του τέστη, το
Αθήνα και οι άλλες εορτές. Έχω ένα τρανζίστορ, στρίβω το κουμπί εκεί. Πλήθος ραδιοφωνική σταθμή εδώ στην Αττική. Τις εορτές αυτές δεν άκουσα μια λέξη πνευματική, μια φράση πνευματική από τα ελληνικά ραδιόφωνα. Μήπως άκουσα δημοτικό τραγούδι, κάτι ουρλιάσματα που λέγονται τραγούδια, κάτι ουγγανίσματα όλων, κάτι γρυλίσματα χείρων. Λοιπόν, αυτά λέγονται τραγούδια. Λέμε ότι είμαστε δυσαρεστημένοι από τους Αμερικάνους και είμαστε δυσαρεστημένοι γιατί είναι υπέρ των αντικρίστων Τούρκων. Και όμως τα ραδιόφωνα όλα αυτά τα Αμερικάνικα βάζουν. Τα γαυγίσματα των σκύλων, τα ουρλιάσματα των θηρίων. Μετάνοια σημαίνει να μεταλύσουν οι δημοσιογράφοι και αυτοί που κυβερνούν τα μέσα της δημοσιότητας και να εγκοινιάσουν νέα τακτική. Τα μέσα της δημοσιότητας να προβάλλουν τον χριστιανισμό, την ορθοδοξία που δόξασε την Ελλάδα, τις ηθικές αρχές, όχι τις ανήθικες και τα εθνικά ιδανικά μας. Μετάνοια πρέπει να επιδείξουν επίσης οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες. Τι εννοούμε λογοτεχνία και τι εννοούμε καλλιτεχνία και τι εννοούμε κουλτούρα τους τελευταίους καιρούς. Το να υμνολογούμε την ανηθικότητα. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Οι Έλληνες λογοτέχνες και ποιητές και καλλιτέχνες έχουν θέσει τον εαυτό τους στην υπηρεσία της διαφθοράς και της διαστροφής. Λογοτεχνία και καλλιτεχνία θεωρούν τους αισθρούς έρωτες μέχρι διαστροφής. Τα θεωρούν. Είναι αλήπες. Αλήπες. Έτσι τους ονόμασε χθες από ένα κανάλι ένας σοβαρός άνθρωπος, οι αλήτες λέει, οι λογοτέχνες και οι καλλιτέχνες που διέλυσαν την νεότητα. Προβολή του αισχρού. Άμα πεις μια λέξη πνευματική, σε θεωρούν σεμνότυφο, καθυστερημένο. Δεν είναι δαιμονικοί άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι δαιμονισμένοι μόνο αυτοί που εξουργίζει ο Πάτερ Σάββα στο Καρέα. Όλοι αυτοί οι ψευτολογοτέχνες, ψευτοκαλλιτέχνες, ψευτοκουλτουριάριδες και αυτοί που μιλάνε από τα ραδιόφωνα και από τις τηλεοράσεις και λένε αυτά τα απαράδεκτα πράγματα, όλοι αυτοί έχουν ενέργεια του σατανά μέσα τους. Δεν έχει εξορκισμούς. Πατέρες, εδώ πάρτε ευκολόγια και αρχίστε να εξορκείτε. Θυμάστε τι είχε πει ο πατέρα Βαστήρος κάποτε που κάλεσαν εκεί κληρικό να κάνει αγιασμό στη Βουλή. Λέει αυτοί δεν θέλουν αγιασμό, θέλουν εξορκισμό. Μετάνοια σημαίνει στο στρατό να επικρατήσει αξιοκρατία και όχι κάτι κυβέρνηση που έχει, που έρχεται να παραμυρίζει ικανούς αξιωματικούς και να τοποθετεί στη θέση του, στη θέση τους άλλους δικούς της που μπορεί να είναι κατώτεροι. Τουλάχιστον το στρατό δεν έπρεπε να τον πειράζει. Δεν έπρεπε να πειράζει το στρατό. Ένας αξιωματικός μπορεί να είναι ικανότατος αν δεν ανήκει στο κόμμα. Το κόμμα που θα κυβερνήσει θα το πετάξει. Αυτά είναι εγκλήματα. Αυτά είναι εγκλήματα για τα οποία πρέπει να λογοδοτήσουν μια μέρα οι ένοχοι.
οι μεγάλοι εγκληματίες του έθνους, μετάνοια σημαίνει αυστηρή διαταγή. Να μην βλαστημάει ούτε ένας αξιωματικός ή υποξιωματικός ή στρατιώτης. Οι Τουρκαράδες δεν βλαστημάνε τον Αλλάχ. Οι Έλληνες στρατιώτες, υποξιωματικοί και αξιωματικοί βλαστημάνε τον Χριστό. Και περιμένουμε προκοπή. Μετάνοια σημαίνει να γίνουν πύρινα κηρύγματα στις στρατιωτικές μονάδες από φλογερούς πατριώτες και χριστιανούς εναντίον της πορνείας, της αστρολογίας και της λογομολογίας που λιμένονται το στρατό μας και να αναπτερωθεί το ηθικό, το θρησκευτικό και το πατριωτικό συνέστημα των παιδιών της Ελλάδος. Μετάνοια σημαίνει όλος ο λαός να μεταβλήσει για τις αμαρτίες του. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί και αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τους άρχοντες, πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό που λέει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐα. Είναι ο άρχοντες κατά την καρδία του λαού. Δεν είμαστε καλός λαός. Γι' αυτό δεν έχουμε καλούς άρχοντες. Δεν έρχονται από άλλο κόσμο οι άρχοντες, ούτε προέρχονται από τον τοίχο. Από το λόγο βγαίνουν. Φτωχαδάκια που κατηγορούν τους άρχοντες, αν τύχει να καταλάβουν μια υψηλή θέση, οργιάζουν πώς θα φροντίσουν, πώς θα θησαυρίσουν. Λοιπόν, πώς θα φτιαχτούν, λέει, θα φτιαχτούν, θα αποκτήσουν πλούτη μεγάλα. Γύφτηκε η αντίληψη. Ο λαός φταίει, διότι κι αν ένας άγιος και ένας σοφός και ικανός άνθρωπος παρουσιαστεί ως πολιτικός, δεν θα τον ψηφίσει. Θα ψηφίσει εκείνον τον ελεηνό πολιτευτή που του υπόσχεται ρουσφέτη. Είπε κάποτε ένας Έλληνας πολίτης σε έναν άλλον που ήταν φανατικός οπαδός ενός αθλίου πολιτικού ανδρός. Τι τον ψηφίζει αυτόν, τους είναι ανήθικος αυτός. Έχει γελιοποιήσει, λέει, την πατρίδα με τις ανηθικότητες του. Άντρας είναι, λέει, η απάντηση. Καλά, λέει, αυτός έχει καταποτίσει την οικονομία. Έχουν ρημάξει, λέει, οι άνθρωποι του το δημόσιο ταμείο κατά χρέος στο ελληνικό κράτος. Έξυπνος είναι! Η απάντηση. Τώρα έρχεται καιρό να πληρώσουμε. Να πληρώσουμε. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Θυμάστε προετών, προλίγων ετών, η κανδίδα της Μονής Σιπήρων εκκινεί το επί ένα εξάμενο 18 ώρες την ημέρα. Κακό σημάδι. Κινείται αυτή η κανδίδα αυτομάτως όταν πρόκειται να συμβεί η μεγάλη επιδημία, η μεγάλος σεισμός, η μεγάλος πόλεμος. Στον Άγιο Ευθύμιο, θα το έλεγα με πρόλογες, εδώ είναι ο πατήρ Δημήτριος Κλούτσος, τακτικός ακροατής ο πατήρ Δημήτριος. Κι άλλοι πατέρες είναι τακτικοί εδώ ακροατές, αγαπούν τον λόγο του Θεού. Προλίγων ετών, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, δηλαδή τα Πάτερ Δημήτρια. Η εικόνα του Χριστού, προσευχομένος στη Γεθσημανή, παρουσίασε πολλά κόκκινα στίγματα που υπενθυμίζουν το λόγο του Λουκά,
για την αγωνία του Χριστού στη Γετσημανή. Κατά την ώρα της αγωνιώδους προσευχής του Χριστού, από το πρόσωπο, από το σώμα του Χριστού, έρευσε νηδρός ο σύγχρονου αίματος. Και ο πατήρ Αγουστίνος έδωκε μια ερμηνεία ότι ο Χριστός αγωνιά πάλι για μας. Όπως αγωνιούσε στη Γετσημανή, αγωνιά πάλι για μας, για το Χριστός βλέπει μακριά. Για αν δεν μετανοήσουμε, αδελφοί μου, θα συμβεί αυτό που λέει ο Θεός μέσα στο βιβλίο του προφήτου Αβακούμ. Είδετε οι καταφρονητέ και θαυμάσατε και αφανίστητε ότι έργον εγώ εργάζομαι τις ημέρες ημών, όου μη πιστεύσετε εάν τις εκδηγείτε ημίν. Στις οι καταφρονητέ του Θεού αρμόζει περισσότερο στους πολιτικούς άνδρες που δεν καταδέχτηκαν ούτε αυτές τις ημέρες της κρίσεως να αναφέρουν τη λέξη Θεός και να επικαλεστούν τη βοήθεια του Θεού. Νομίζουν ότι με την εξυπνάδα τους θα αντιμετωπίσουν την κρίση. Κοιτάξτε, λέει, εσείς οι καταφρονητέ και εκπλαγείτε και καταπλαγείτε με οδυνηρή έκπληξη και κατάπληξη. Διότι εγώ, λέει ο Θεός, θα κάνω έργο πολεμικό, καταστροφικό στις ημέρες σας, που αν σας το διηγηθεί κανείς εκ των προτέρων δεν θα το πιστέψετε, τόσο φοβερό θα είναι. Θα εξεγείρω τους χαρδαίους και θα σας συντρίψουν. Για αν δεν μεταβλήσουμε, θα υποστούμε μεγάλη συμφορά, αν το ξέρετε. Αχ, θα μου πείτε, θα μεταβλήσουν οι πολιτικοί. Θα μεταβλήσουν οι δεσποτάδες. Δεν ξέρω, αδελφοί, μπορεί να μετανοήσει κανείς και από αυτούς. Αλλά ο λαός είναι κατά καρόνα καλύτερος από τους άρχοντες. Κι αν μεταβλήσει ο λαός, κι αν μεταβλήσει μία σημαντική μερίδα του λαού, ή θα απομακρυνθεί η συμφορά ή θα είναι μικρή. Ας μετανοήσουμε εμείς. Δεν έχουμε κι εμείς μετανοήσει όσο πρέπει. Λίγη μετάνοια έχουμε. Αφού πηγαίνουμε και εξομολογούμε, θα έχουμε βεβαίως κάποια μετάνοια. Αλλά σαν τη μετάνοια που είχαν οι Άγιοι, που και για μικρά αμαρτήματα και για αμαρτωλούς λογισμούς έχειναν δάκρυα τα αυτά. Έχουμε εμείς, αδελφοί μου, έχουμε εμείς τέτοια μετάνοια. Είμαστε και εμείς παιδιά της εποχής μας. Έχει συγκυρινθεί και η δική μας καρδιά σε κάποιο βαθμό και δεν συγκινούμεθα εύκολα, δεν κατανισόμεθα εύκολα, δεν συντριβόμεθα εύκολα. Έχουμε κι εμείς εν μέρη πόρωση. Γι' αυτό είπα, κι εμείς ο λαός πρέπει να μεταβλήσουμε, να καθίσουμε σαν τον άσοχο και να σκεφτούμε το κατάντημά μας, το πνευματικό, και να κατανοηγούμε, να στενάξουμε και να εξομολογηθούμε στο μέλλον με περισσότερη συνέστηση. Ο Θεός είναι πολύ εύκολος. Για τη μετάνοια από μια σημαντική μερίδα του λαού του θα γίνει ήλιος. Για να με ρωτάτε, εγώ φοβάμαι, αδελφοί μου, ότι πρώτα θα φάμε ένα χαστούκι από το Θεό και μετά θα συμμορφωθούμε κάπως και θα έρθει έλεος.
Τώρα ο Θεός παιδαγωγεί εμάς, τους Τούρκους, τους Έλληνες, παιδαγωγούς των Ελλήνων. Παιδαγωγή μας είναι αυτή. Θεός όμως είναι δίκαιος. Τιμωρούσε τον Ισραήλ διαμέσου των εχθρών, αλλά κακόμη τιμωρούσε και τους εχθρούς. Έσβησε η Ασσυρία, έσβησε η Βαβυλωνία, έσβησε η Ιδονέα και η Αίγυπτος έγινε ένα μικρό και ποταπό έθνος. Θα έρθει και η σειρά των εχθρών μας. Θα έρθει και η σειρά των αντιχρίστων τέχνων της Άλλας. Δεν προσέφεραν τίποτε στον πολιτισμό της ανθρωπότητος παρά μόνο βαρβαρότητες. Γι' αυτό ο δίκαιος Θεός θα φέρει και συντόμως τη συντριβή, τη συμφορά των Τούρκων. Κι αν εμείς μετανοήσουμε, θα έρθει γρηγορότερα η συμφορά των Τούρκων. Πιστεύω, αγαπητοί μου, στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Εντολού. Και σύγχρονοι πατέρες, άγιοι γέροντες, χαρισματούχοι, προφήτευσαν, θα πληρώσουν οι Τούρκοι μαζεμένα όλα τα εγκλήματά τους, τα εγκλήματα εις βάρος των Ελλήνων, εις βάρος των Αρμενίων, εις βάρος των Κούρδων, θα πληρώσουν με τόπο και με επιτόκιο. Το εν τρίτο λέγει ο Κοσμάς ο Εντολός, θα εξοδοθεί. Το εν τρίτο θα εκχριστιανιστεί και το άλλο τρίτο θα αποδειθεί στα βάθη, στην κόκκινη μηλιά και το ελληνικό έθνος. Το ελληνικό έθνος θα επανέλθει στην πόλη των ονείρων του. Θα γίνουν μεγάλες σειράξεις στον κόσμο και με μεγάλες θα έχουν κατάσταση. Θα επανέλθει στη βασιλεύουσα των πόλεων και θα ψάχνει πάλι την Περμάκο στρατηγόρο στα νικητήρια. Μερικές ανακοινώσεις, δύο λεπτά, μην μετακινηθεί κανείς. Τα εσπερινά κηρύγματα θα συνεχιστούν κανονικώς την άλλη Κυριακή σε Θεό. Θα σας ομιλήσω πάλι. Αύριο είναι το μάθημα των κυκλαφών. Εδώ στο υπόγειο, 7 η ώρα, εξηγούμε το Καταλουκάρι Ευαγγέλιο. Ό,τι Τετάρτη δεν με συγχωρείτε. Δεν την Τετάρτη, δεν το έχουμε αλλάξει. Τετάρτη, 7 η ώρα. Λοιπόν, των μαθητών της Αστραπής, Κυριακή, 11 η ώρα. Των νέων φοιτητών και λοιπόν, Κυριακή, 5.30 η ώρα. Έχει εκδοθεί το νέο φύλλο του περιοδικού Χριστιανική Σπίδα με ενδιαφέρον περιεχόμενο. Θα διανεμηθεί στην έξοδο. Ο πατήρ Αυγουστίνος είναι 89 ετών, σχεδόν 90 ετών. Το μεν πνεύμα πρόθυμον η δε σάρξ ασθενής. Το σώμα είναι αδύνατο, τα πόδια. Εγώ λέει που ανέβηκα στο γράμμο και στο βίτσι στα ψηλά βουνά. Τώρα βαλίζω με βήμα σημειωτών. Το γύρας είναι ασθένεια. Αλλά το πνεύμα είναι φαλερό. Γράφει συνεχώς και μας στέλνει να δημοσιεύουμε. Αυτές τις ημέρες είναι εδώ, είπε να διαβιβάσω τους εγκαρδίους χαιρετισμούς του, άλλοτε. Άλλοτε θα παρουσιαστεί και από το βήμα να σας απευθύνει μερικά λόγια. Όσοι θέλετε δίναστε να ακούτε, να διαβάζετε τα γραπτά του, το γραπτό λόγο. Λοιπόν, γράφει συνεχώς και η σκέψη του είναι κρυσταλλίνη όπως ήταν πρώτα. Στις εξόδους θα σας δοθεί το νέο φύλλο της χριστιανικής σπίθας. Γράφει για τη γλώσσα και έχει και μια παράγραφο για τον αφορισμό μου, Πάτερ Δημήτρη. Λοιπόν, να
διαβάσω τα πάγια, θα δώσετε και σε άλλους να διαβάσουν. Επίσης, έχει εκδοθεί το φύλλο μαθητική αστραπή των περιοδικών και εκκλησιαστικών συναγών. Και αυτά μπορείτε να τα ζητήσετε στην έξοδο. Θέλω σας υπενθυμίζομαι αυτό για το οποίο έγινε σχετική ανακοίνωση την προηγουμένη Κυριακή, δηλαδή την αιμοδοσία. Θα γίνει στις 12 Φεβρουαρίου, εδώ στο κτίριο ζωοδόμου πηγής που είστε, και ώρες 3 έως 8 μετά μεσημβρία. Σας συνιστούμε και σας παρακαλούμε να προσέλθετε όσο το δυνατόν περισσότεροι, εφόσον δεν έχετε κάποια δυσκολία, και να προβλέψετε και άλλους για να είμαστε στη θέση να ανταποκρινόμεθα σε περιπτώσεις ανάγκης ασθενών. Υπερμάτω και σε γνωρίζω βεβαίως και τα δύο. Thank you.
αρμονία η μνήμη των τριών παιδιών της πατρίδος. Όλοι μαζί το διακόσμιο. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πρωτεύσου Χριστός ημάς, αμήν. Αυτό τον καιρό, περισσότερο να προσευχόμεθα για το έθνος. Ο Θεός να αποτρέψει τα ερχόμενα δεινά ή να τα μειώσει για το έθνος. Εισοδόν ειρήνης. Thank you.